Πάμε να διαβάσω το μήνυμα μας έστειλε ο φίλος μας ο Μάριος. Με λένε Μάριο. Είμαι αρρωμονιασμένος με την Έλενα εδώ και 1,5 χρόνο. Η αρρωμονιαστική μου όμως δεν θέλει να έρθει να μείνουμε μαζί. Τις τελευταίες μέρες από το πουθενά άρχισα να βρίσκομαι με την πρώην μου. Η πρώην μου, να ξέρετε, είναι πολύ καλά οικονομικά και μαζί της θα ζούσα σαφώς πιο άνετα. Όλο αυτό με έχει βάλει σε ένα δίλημα όμως. Να μείνω με την Έλενα που την αγαπάω, αλλά εκείνη δεν θέλει να συγκατοικήσουμε. Ή να χωρίσω και να τα φτιάξω με την πρώην μου που θα ζούσα πιο άνετα. Και πάμε να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε, παρακαλώ. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρύπτω, να μεθάω με τα αρώμα σου. Ο Μάριος είναι αρρωμονιασμένος με την Έλενα εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν ζουν ακόμη μαζί, μιας και η Έλενα θέλει να βρει πρώτα μια σταθερή δουλειά για να αφήσει το πατρικό της σπίτι. Καλώς το. Γεια σου, αγάπη μου. Τι είναι μόνο μου. Αχ, δεν μπορώ, έχω νεύρα. Πονάει η κοιλιά μου καταρχάς. Τι πρωτότυπο. Και γιατί... έχω νεύρα. Έξαλλη με πάλι. Για άλλη μια φορά, ε. Έλα, άστε πολλά δύο. Έλα, πάμε με σένα, μας πράγματα σου. Πόρε, Μάριε. Παράταμε. Δεν μου λες. Δύο φορές την εβδομάδα έρχεσαι εδώ πέρα. Και θα έχεις νεύρα, θα γίνει. Άρα να μην έρχομαι και καθόλου, δηλαδή, να το αραιώσουμε το θέμα. Όχου, μωρέ. Ελενίτσα! Θα πάμε καμιά βολτίτσα. Πώς με νευριάζει όταν το κάνεις αυτό, θέλω να σε βουτήξω, σε πατήσω κάτω. Όχι, δεν θα πάμε, πονάω. Και τι θα κάνουμε εδώ μέσα στα κάτσου, μωρέ. Τρίβε. Πιο δυνατά. Καλέ, πιο δυνατά. Εντάξει, εντάξει. Με τον Μάριο είμαστε μαζί 4 χρόνια. Το τελευταίο 1,5 είμαστε αρρωμονιασμένοι. Εγώ δεν έχω έρθει ακόμα να μετακομίσω στην Ελευσίνα, γιατί δεν θέλω. Θέλω πρώτα να βρω μια δουλειά εδώ, να είμαι σίγουρη. Στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στο κόρμι σου, στου φίλου σου. Άντε μωρέ Μάριο, ακόμα δεν είσαι έτοιμος. Έλα, έτοιμος είμαι, τι θέλεις. Πότε θα πάμε να πάρουμε δώρο για τη χαρά. Πάμε τώρα, αφού μάνε. Ωραία, πήρε Κατιάνα τηλέφωνο να πάμε στην. Μα. Ψήνεσαι. Ναι, με. Πάρε και το Μίτσο. Ο Μίτσος δουλεύει, εσύ. Πάλι δουλεύει αυτό το παιδί. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού δουλεύει. Καλά, θα πάρουμε την Κατερίνα. Καλά. Να σου πω κάτι, ο Γιωργάκης μου τι κάνει, πάρτε ένα τηλέφωνο να έρθει με ένα καφέ. Δουλεύει. Τον έχουν χώσει, άστο, αυτό σου ήταν ένα. Καλά, πάμε να φύγουμε τώρα να τελειώνουμε. Έλα, άντε. Η Έλενα έχει πάρα πολλά νεύρα. Τη βλέπω λίγο λόγω της δουλειάς μου, αλλά και επειδή δεν παίρνει την απόφαση να έρθει να ζήσουμε μαζί. Ανοίγω δεθλιμμένα μονοπάτια. Ελένη, δεν αλλάζουμε ένα κανάλι. Έλα. Αυτές τις αηδίες να μην έκανες ρε Μάριε, μια χαρά θα σου λυμίτσο. Γιατί τι αηδίες είναι, δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι το κανάλι. Έλα, μια χαρά είναι το κανάλι, μωρέ. Έλα, βάλε κανένα ντοκιμαντέρ να δούμε, βέβαια, τα στήρια που τα έχουμε 20 φορές. Τι ντοκιμαντέρ, μωρέ, 800 χρονών είσαι πια, τις αηδίες. Άσε να δούμε εδώ λίγο τη σειρά. Να σου πω κάτι, πολύ ξενέρωτη έχεις γίνει, το ξέρεις. Μια χαρά είμαι, άμα σ' αρέσω, αυτή είμαι κι άμα θες. Γιατί είσαι κι άμα θέλω. Έχεις εδώ πέρα, δεν κάνεις τίποτα, όλη τη μέρα κάθεσαι, βλέπεις τηλεόραση, πειράζεσαι, έχεις νεύρα. Θα γίνει, πώς την έχεις δει τη δουλειά, δηλαδή. Τι λες, ρε, εσύ πώς την έχεις δει αυτή τη δουλειά για να μου μιλάς έτσι. Έτσι είμαι εγώ. Και καθόλου δεν νεύρα δεν έχω, σε πληροφορώ. Να σου πω κάτι, άμα δεν σ' αρέσει εδώ πέρα, πήγαινε στη μανούλα σου, εντάξει. Τη μάνα μου δεν θα την πιάνει στο στόμα σου για να μην γυρνώ από δυο χωριά. Ναι, μωρέ, τη μάνα σου και τη μάνα μου. Ναι, κάμα στη μάνα σου να ησυχάσουμε. Θα πάει στη μάνα μου. Και μια χαρά θα είμαι κιόλα στη μάνα μου. Και εγώ μια χαρά θα είμαι εδώ πέρα. Ελενίτσα! Απαράτα μας, ρε. Ελενίτσα! Και να νεράξει, σε παρακαλώ, όπως θα έρχεσαι. Δεν θα σου πω, δεν θα σου βάλω. Ρε μωρό μου, γιατί δεν κάθεσαι μια μέρα ακόμα. Γιατί μωρέ, τη Δευτέρα το πρωί έχω τράπεζες. Και ξέρεις τώρα τι τρέξιμο, τι ώρα θα ξυπνήσω, να είμαι έτοιμη. Καλά, θα σου πάω εγώ σταθμό, ναι. Δεν δουλεύεις. Είμαι βραδινός. Και τι δεν κάθεσαι να ξεκουραστείς μόνο. Δεν πειράζει, έλα, θα σε πάω εγώ. Να μην ταλαιπωρηθείς, άντε, πάμε. Με. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με το πηγενέλα Χαλκίδα Ελευσίνα. Έχω και τη δουλειά από πάνω πρωί-βράδυ. Η Έλενα δεν δουλεύει και δεν μπορεί να καταλάβει πόσο πολύ κουράζομαι. Νομίζω ότι όλα είναι απλά και εύκολα.
Μέχρι εδώ τον καταλαβαίνω αρκετά, διότι βλέπουμε ότι η Έλληνα μένει χαλκίδα, ο Μάριος μένει ελευσίνα και η Έλληνα δεν δουλεύει και δεν μπορεί να καταλάβει προφανώς την κατάσταση του Μάριου. Πηγαίνει μόνο σαν επισκέπτη. Και είναι και λίγο κακότροπη, λίγο τεμπέλα φαίνεται. Πολύ είναι. Κακότροπη. Καλά, έχουν προβλήματα στο ζευγάρι. Ναι. Δεν έχουν την καλή και για μένα ένα ζευγάρι που δεν μένει μαζί. Δεν, κοίτα να σου πω, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι. Ίσα-ίσα που εγώ έχω δει ζευγάρια τα οποία. Όχι, όταν είναι αρβωνιασμένοι δεν μένουν μαζί συνήθως τα ζευγάρια. Όχι, δεν είναι απαραίτητα. Βέβαια, να σου πω και την άποψή μου, εγώ πούμε, που είχα κάνει το μεγάλο λάθος σε μια σχέση που είχα. Να συγκατοικήσω από τον πρώτο μήνα. Είναι πολύ λάθος αυτό. Από τον πρώτο μήνα είναι γρήγορο. Είπα από εδώ και πέρα, αν δεν παντρευτώ, δεν ξαναμένω με άνθρωπο. Οπότε μπορεί να. Να λειτουργεί και αυτό. Καλά, δεν είναι έτσι. Ας πούμε, εγώ με τον άντρα μου, το λέω έτσι σαν παράδειγμα, από την πρώτη εβδομάδα συγκατοικήσαμε. Αλήθεια. Είναι να σου κάτσει η μπίλια. Να, σε άλλα ζευγάρια, καλό είναι. Μπορεί να χωρίσετε κι εσείς όμως. Τι ξύλο, κάνε παραγωγία. Παραγωγία μου, κουνήσου από τη θέση σου, φάει τη γλώσσα σου. Και μπαίνει και το 2-18. Σε άλλα ζευγάρια, τα οποία δεν έχουν παντρευτεί, η απόσταση του κάνει καλό. Να το ξέρει αυτό. Δεν είναι κακό πράγμα. Συγκεκριμένα πάντω είναι και λίγο τεμπέλα, ε. Πολύ τεμπέλα, όχι απλά. Είναι μια κομμάρα πάνω στην άλλη. Για να δούμε τι γίνεται. Στρίβει τα πόδια. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Ο Μάριος τις περισσότερες μέρες και όταν δεν δούλευε, ήταν μόνος του στο σπίτι. Εκείνο το πρωί θα είχε μια επίσκεψη που δεν την περίμενε με τίποτα. Σωτηρούλα. Γεια σου Μάρια, τι κάνεις? Καλά εσύ, τι κάνεις εδώ? Καλά, να περάσω? Ναι, παίρνω. Δεν μου είπες πώς και από εδώ μετά από τόσα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είδα την Κατιάνα τυχαία στον δρόμο και σε θυμήθηκα. Ήθελα πολύ καιρό να το κάνω αυτό, αλλά εντάξει, μετά το χωρισμό που ήταν κάπως απότομος, να σου πω την αλήθεια, δεν το τολμούσα. Εντάξει, απότομος τώρα κι εσύ είναι. Να σκεφτείς ότι δεν θυμάμαι γιατί είχαμε μαλώσει, έτσι. Ναι, δεν έμαθα ποτέ. Αν φαντάσου, αν δεν θυμάσαι εσύ, την από κι εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι, απλά έκλεισα το τηλέφωνο. Σε μένα το λες, που σε έψαχνα και έπαιρνα σε όλους τους φίλους τηλέφωνο και δεν το σήκωνε κανείς και εσύ εξαφανισμένος. Εντάξει, περάσαμε αυτό τώρα. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Ελπίζω να μην ενοχλώ που είμαι εδώ. Έμαθα ότι αραβωνιάστηκες. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Η κοπέλα μου δεν είναι εδώ πέρα. Πού είναι η κοπέλα σου? Στο σπίτι, στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα? Mm. Δεν μένετε μαζί? Όχι ακόμη. Πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε 4 χρόνια μαζί. 4 χρόνια και δεν μένετε μαζί? Ναι, μωρέ, είναι λίγο. Και αραβωνιασμένη? Εντάξει, αραβωνιασμένη 1,5 χρόνο, αλλά είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση γι' αυτό. Mm. Εντάξει, άστο, μην το ψάχνεις τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Καλά, εσείς ξέρετε. Εσύ για πες μου, δουλεύεις ακόμα στην εταιρεία του μπαμπά σου? Ναι, προφανώς. Πού να πάω? Μια χαρά, ε. Καλά είναι. Όπως τα ξέρεις, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ωραία. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι ήμουνα κι εγώ σε μια σχέση. Mm-hmm. Έχω χωρίσει εδώ και 3 μήνες. Α. Ναι, δεν βγήκε τελικά. Τώρα είμαι μόνη μου. Αυτά. Πάντως πολύ χάρηκα που σε είδα, να ξέρεις. Μετά από 4 χρόνια. Κι εγώ χάρηκα. Ήθελα πραγματικά να έρθω. Εντάξει, τώρα βρήκα το θάρρος. Καλά έκανες. Το αποφάσισα. Καλά έκανες. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Κι εγώ. Να σου δώσω και συγχαρητήρια κιόλας που αραβωνιάστηκες και έκανες αυτό το βήμα. Ευχαριστώ. Και εσύ γρήγορα να βρεις ένα καλό παιδί, ε. Αυτά είναι τυχερά. Είσαι τυχερή. Θα δείξει. Χάρηκα πολύ που είδα τον Μάριο μετά από τόσα χρόνια και που είναι καλά. Βέβαια, με παραξενεύει το γεγονός ότι δεν ζει μαζί με την αραβωνιαστικιά του. Με τον Μάριο ήμουν πολύ ερωτευμένη τότε. Ήταν η καλύτερη σχέση που είχα ποτέ. Χάρηκα πολύ που είδα τη Σωτηρούλα μετά από τόσα χρόνια. Δεν περιμένω να την ξαναδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι καν το λόγο που χωρίσαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ξαναείδα. Και εγώ χάρηκα, Μαρία μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να σου πω κάτι. Δώσ' μου τον αριθμό σου. Α, να μιλήσουμε. Βεβαίως, πρέπει να τον γράψω. Γράψω εσύ, ναι. Ωραία. Και κάνω μου μια απάντηση, την αποθηκεύσω και εγώ το δικό σου. Ωραία. 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 Τέλεια. Θα περιμένω τότε άμα είναι. Ωραία. Χάρηκα να σα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια. Γεια σου. Πού είσαι, αγάπη? Τι έγινε, δεν σε περίμενα, πώς και από εδώ. Ήρθα, γιατί χτες δεν με πήρε.
πήρες τηλέφωνο? Είχα δουλίτσα, ρε μωρό μου. Άσε τα σάπια. Και όταν σε πήρε εγώ δεν την είδες την αναπάντητη. Δεν μπορούσα να απαντήσω για να μην σου σηκώσω και να μην απαντήσω. Περίεργα μου τα λες και ήρθα να ελέγξω. Καλά έκανε. Θα κάτσεις μέρες? Ναι, μέχρι την Κυριακή. Ωραία. Θα με χαρίσεις. Πάμε, πάμε, πάμε. Να δω και γιατί δεν σηκώνω στο τηλέφωνο. Έλα! Τι θες, μωρέ? Έλα, μωρέ, φέρε να δω. Τι κάνεις τόση ώρα εκεί? Κάτι παίζω. Ωραία, φέρε να δω. Δεν θέλω να δεις. Μάριε! Θες κάτι? Ρε, φέρε το κινητό σου που θα μου πεις κιόλα, μα θέλω κάτι, οχού. Δεν θα δεις τίποτα. Φέρε το κινητό σου και τώρα θα τα πάρω, έτσι. Ρε, παιδάκι μου, εγώ το κινητό σου ζητάω, το δικό σου. Εσύ γιατί ζητάς το δικό μου, τι θέλεις τώρα? Δεν είμαι εγώ δίπλα σου, τσουκί, τσικί, 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 με το κινητό και να μην σου δίνω καμία σημασία. Ναι, βλέπεις τηλεόραση όμως εσύ, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Δεν ήρθα να δω τηλεόραση. Και τι σε πειράζει άμα δω, έχεις να κρύψεις κάτι δηλαδή? Δεν έχω να κρύψω κάτι, δεν θέλω να δεις το κινητό μου. Ωραία, φέρε το μου να το δω. Δεν στο δίνω. Τέλος. Θα γίνει χαμός, έτσι, στο λέω. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν σου έχω ζητήσει ποτέ το κινητό το δικό σου. Γιατί δεν σου έχω δώσει δικαίωμα, προφανώς. Ούτε εγώ σε έχω δώσει δικαίωμα. Ωραία, προφανώς. Τι σε πειράζει τώρα να δω το παιχνίδι που έπαιζες? Με πειράζει γιατί δεν με εμπιστεύεσαι, γι' αυτό. Φύγε ναι. Και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, ναι, λέγανε οι παλιοί. Οι παλιοί καλά λέγανε. Δεν θα το δεις το κινητό, μη με εκνευρίζεις. Α, δεν είμαστε σοβαροί. Συμβαίνει κάτι και δεν μπορώ να δω το κινητό σου. Για ποιο λόγο δεν θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο? Δεν συμβαίνει τίποτα. Το κινητό θα μείνει εδώ και δεν θα το δεις. Έτσι, από εγωισμό. Έτσι, από εγωισμό. Γιατί δεν γουστάρω, ναι, δεν θα το δεις. Α, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Να τα θυμάσαι όμως αυτά. Τι να θυμάμαι? Να τα θυμάσαι μία μέρα όταν θα χρειαστεί ή όταν θα μου ζητήσει να δεις το δικό μου το κινητό. Δεν θα σου ζητήσω. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει. Τι εννοείς δεν σε ενδιαφέρει, για μένα δεν σε ενδιαφέρει? Το κινητό σου δεν με ενδιαφέρει, Έλληνα, παράτα μας. Με νευρίασε πάρα πολύ ο Μάριος που δεν μου έδωσε να δω το κινητό του. Δεν είχα υποψίες και ούτε μου είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Αλλά τώρα στην πραγματικότητα μόνος του μου έβαλε ψήλου στα αυτιά. Να με προσέχει. Παιδιά, πάντως εγώ χωρίς να δω το τρίτο μέρος, γιατί υπάρχει και τρίτο μέρος, θα λέγαμε τη μία να χωρίσουνε. Διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτή τη σχέση. Υπάρχει δηλαδή, θέμα. Βλέπουμε μια πολύ κακή επικοινωνία. Βλέπουμε την ανάγκη του ενός να φλερτάρει με άλλη γυναίκα, άσχετο με το που θα δούμε ότι μετά την ενδιαφέρουν, τον ενδιαφέρουν και τα χρήματα της κοπέλας. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι έτσι μια είναι σχέση. Είναι μια προβληματική σχέση. Ναι, δύο ανθρώπων που έχουν αρβωνιαστεί και ετοιμάζονται για κάτι. Είναι και ερωτευμένοι κιόλας αυτή τη στιγμή. Τι ερωτευμένοι, καλά, να βαριέται, βλέπουν τηλεόραση. Ναι, ναι, ούτε αγαπιούνται, ούτε τίποτα. Απλά είναι από τη συνήθεια που λες, ας μείνω με τον άλλον. Τώρα πού να ψάχνω να βρίσκω κι είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία, κατάλαβες τι γίνεται. Και αυτή είναι πολύ κακότροπη. Για να δούμε τι γίνεται και συνέχεια. Να έχει κάτι αυτή η σκοπή. Να έχει κάτι από το θυμό. Η κατάσταση με την Έλενα έκανε τον Μάριο να σκέφτεται όλο και πιο πολύ την πρώην του. Όσο και αν αγαπούσε την αραβωνιαστικιά του, ήθελε να ξανασυναντήσει τη Σωτηρούλα. Ναι, έλα Κατιανά, τι κάνεις? Καλά, καλά κι εγώ. Να σου πω κάτι, θέλω μια μεγάλη χάρη από σένα. Θέλω να πάρεις την Έλενα ένα τηλέφωνο, να πάτε για ένα καφέ. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να πάω κάπου σε κάποια δουλειά και δεν θέλω να το ξέρει. Εντάξει. Έλα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Η Κατιάνα είναι κουμπάρα της Έλενας, αλλά και παιδική μου φίλη. Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν έχει πρόβλημα να μου κάνει τη χάρη που τη ζήτησα. Πού πας? Φεύγω, αγόρι μου. Με πήρε η Κατιάνα τηλέφωνο και πάμε για καφεδάκι. Α, ναι, πώς και έτσι. Θα σου έλεγα να έρθεις, αλλά έχουμε να συζητήσουμε γυναικεία θέματα. Άντε, καλά, εντάξει. Εντάξει. Καλά να περάσεις. Άντε. Φιλάκι. Γεια. Δυο δεσποτά και τρέχω. Σωτηρούλα. Έλα, τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Να σου πω κάτι, θες να έρθω στο σπίτι για καφέ? Ναι, είμαι μόνος μου. Έχω 2-3 ώρες ελεύθερες. Εντάξει, έλα, σε περιμένω. Γεια. Μείνε δίπλα μου, σε χρειάζομαι. Τώρα που η στροφή γίνεται κρέμα. Καλώς την. Μάριε, τι κάνεις? Ξαφνιάσκω που με πήρε τηλέφωνο. Ήμουν μόνος μου, ήθελα παρέτσα. Και σας σκέφτηκα, έλα πάμε. Με ξάφνιασε που με πήρες τηλέφωνο, να σου πω την αλήθεια. Τι το περίμενα, έγινε κάτι? Όχι, τι να γίνει. Δηλαδή, εσύ την άλλη φορά που ήρθες, έγινε κάτι, ήρθες για κάτι συγκεκριμένο? Όχι, αλλά την άλλη φορά που ήρθα ήταν επειδή είχαμε να τα πούμε πάρα πολλά χρόνια και είπα να δω τι κάνεις.
Τώρα εγώ... τα είπαμε τις προάλλες. Ναι, απλά ήθελα να σε ξαναδώ. Μάλιστα. Η ερευνητιά σου λείπει πάλι. Είναι εντός Αθήνας, έχει έρθει, αλλά έχει πειραχτήσει μια δουλειά. Οπότε θα αργήσει 2-3 ώρες. Οκ. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Με τη δουλειά, καλά. Εντάξει, δουλειά, κούραση, ωραία περίεργα, λίγα τα λεφτά. Αφού είσαι και εσύ χαζός, δεν συμπεριφέρθηκες έξυπνα τότε. Ξέρεις ότι αν ήσουν μαζί μου, δεν θα χρειαζόταν να δουλέψεις, θα είχε πει ο μπαμπάς. Εντάξει, το ξέρω ότι έκανα βλακεία τότε. Αλλά από την άλλη να σου πω, τη μέρα που σε είδα, δεν φεύγεις από το μυαλό μου. Θα σκέφτομαι συνέχεια. Ναι. Γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο, ήθελα να σε ξαναδώ. Μου έλειψες αυτές τις λίγες μέρες που έχω να σε δω. Ναι. Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το σκέφτομαι. Και πάντα σε σκεφτόμουν. Τελείωσα και άδοξα. Κι εγώ. Να έχει κάτι απ' τα μαλλιά σου και απ' τη γεύση που φυλά. Μαριούλη μου. Είδα μία τσάντα. Φανταστική είναι. Αφού προχωρούσα στη βιτρίνα και μου έκανε νόημα. Η τσάντα μόνη. Τσάντα, Θα μου την πάρεις. Ανάλογα πώς σου κάνει. Είναι λίγο ακριβούλικη. Όταν λέμε λίγο ακριβούλικη. Είναι λίγο τσιμπημένη, παραπάνω από τα κανονικά. Δηλαδή πόσο έχει τσιμπήσει. Τι είναι αυτό. 300. Τι 300. Ευρώ. Τι νόμιζε που έρχομαι σε αυτή τη χώρα, ρε Μάρι. Τρελάκι, μου έχει τρελαθεί. 300 ευρώ για μία τσάντα. Εντάξει, το ξέρω, είναι πάρα πολλά. Είναι υπερβολή. Είναι. Αλλά δεν θέλω την ονειρευόμουν πάντα αυτή την τσάντα. Έχει φτιαχτεί μόνο για μένα. Και το κάνω το χεράκι. Την κρατάω. Και θα δώσω εγώ 300 ευρώ για μία τσάντα. Έλα, βρε Μάρι, μου θα μου πάρεις ένα δωράκι. Απλά δεν θα σου ζητήσω άλλο μετά. Έλενα, να σου πω κάτι. Πόσο νομίζεις ότι βγάζω. Έλα, μωρέ, μία γυναικούλα την έχεις. Αραβωνιαστική άλλα γυναίκα θεωρούμε. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να πάρουμε τσάντα 300 ευρώ, εντάξει. Είναι υπερβολή. Εντάξει, θα κάνουμε οικονομία σε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε κάτι άλλο. Τα έχουμε μοιράσει ήδη. Παίρνω λίγα χρήματα, το έχεις καταλάβει. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τι ζήτησα πια. Ένα δωράκι πια και εσύ το κάνεις ολόκληρο θέμα. Εντάξει, λοιπόν, Έλληνα, άκουσε με. Αν θέλεις τσάντα 300 ευρώ, τράβα βρες μια δουλίτσα να βγάζεις ένα χιλιάρικο, να δίνεις τα 300 για τσάντες και να ησυχάσουμε. Οκ. Α, εγώ... έτσι το πάμε τώρα! Ναι, έτσι το πάμε, Έλληνα. Εγώ 300 ευρώ δεν είναι για τσάντα. Τζάμπα λεφτά είναι. Είμαι σε δίλημα. Να μείνω με την Έλληνα που την αγαπάω και ας είναι λίγο παράξενη, ή να χωρίσω την Έλληνα και να μείνω με τη Σωτηρούλα που ξέρω σίγουρα ότι η ζωή μου θα είναι πιο άνετη. Δώστε λύσεις στα διλήμματα. Ο Μάριος είναι αραβωνιασμένος. Άρχισε να βλέπει ξανά την πρώην του, που σε αντίθεση με την αραβωνιαστικιά του είναι οικονομικά ευκατάστατη. Να χωρίσει από την αραβωνιαστικιά του και να τα φτιάξει με την πρώην του, ή να σταματήσει να τη βλέπει και να μείνει με τη μέλουσα γυναίκα του. Για να χωρίσει, στείλε ε1 στο 54301. Για να μην χωρίσει, στείλε ε2 στο 54301. Χρέωση 31 λεπτά να SMS με ΦΠΑ. Μάριε, με έχεις μπερδέψει πολύ. Όμως, ενώ στην αρχή περίμενα να είμαι κατά σου, γιατί το προχώρησες με τη Σωτηρούλα, λες ότι αγαπάς την Έλληνα που δεν την αγαπάς, η συμπεριφορά της Έλληνας είναι απαράδεκτη. Να. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν άντρας, καταρχάς δεν ζητάμε ποτέ. Καμία. Εγώ το έχω στην αρχή αυτό. Σε κανέναν άντρα δεν ζητάς όλο να μου πάρεις αυτό, ειδικά όταν δουλεύεις και την εργάζεσαι. Έτσι. Αν θέλει ο άλλος και έχει την καλή διάθεση, να σου κάνω εδώ, θα το κάνω. Να πηγαίνεις, ενώ ξέρεις ότι δυσκολεύεται, να του ζητάς τσάντα 300 ευρώ. Καλά, τραγικό. Εσύ δεν το κάνεις αυτό. Υπάρχουν πολλές γυναίκες όμως που το κάνουν. Εγώ το συμβουλεύω και εσύ. Δεν το έχω κάνει ποτέ και το συμβουλεύω και στις φίλες μου. Εντάξει, εκτός αν είσαι παντρεμένη που θα πας στον άνθρωπο. Ναι, παιδί μου, του πει μ' αρέσει αυτό, αλλά όταν ξέρεις ότι άλλος δυσκολεύεται, δεν κάνεις τίποτα. Η σχέση σα είναι στεταμένο σημείο να πηγαίνεις να ζητάς δώρα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα με τη μία. Να χωρίσει με την Έλενα. Διότι δεν είναι και ευτυχισμένος. Δεν τη θέλει και ερωτικά. Ούτε αυτή. Δεν την αγαπάει. Εγώ δεν την αγαπάει. Κατερίνα, μην πω όμως. Λέει την αγαπάω. Λέει την αγαπάω. Και για μένα η άποψή μου είναι ότι ξαναζεσταμένο φαΐ, παιδιά, δεν είναι καλό να τρώμε. Δηλαδή να γυρνάμε σε πρώην. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Δηλαδή, εμένα, όχι προσωπικά, εγώ με πρώην το είναι απαγορευτικό για μένα. Αλλά έχω ακούσει φίλες μου οι οποίες τα έχουν βγει με πρώην και έχουν παντρευτεί κιόλας. Ναι, αλλά είναι σπάνιες περιπτώσεις. Δεν έχει κλείσει. Είναι εξαιρέσεις αυτές. Λοιπόν, το θέμα είναι τι, όχι τι έχουμε ψηφίσει εμείς, αλλά τι έχετε ψηφίσει εσείς, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Να χωρίσει ο Μάριος από την Έλενα και να τα φτιάξει με την. Σωτηρούλα. Σωτηρούλα.
ή να μην χωρίσει. Οι γραμμές έχουν κλείσει και για να δούμε τι έχετε ψηφίσει. Εγώ το λέω ανοιχτά. Θα ψήφιζα να χωρίσει για πολλούς λόγους. Τι έχετε ψηφίσει εσείς, να χωρίσει ή να μην χωρίσει. Να χωρίσει ή να μην χωρίσει. Σωστό. 72% να χωρίσει. Σωστό και νομίζω ότι αυτό περιμέναμε όλοι. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην περίπτωση που ο Μάριος χωρίζει με την Έλληνα και τα φτιάχνει με τη Σωτηρούλα. Κάτι δυνατό να σε ξεχάσω σ' άλλο ουρανό να αποδράσω. Ελένα. Ναι, μωρά μου. Πρέπει να σου πω κάτι. Θέλω να χωρίσουμε. Τι θες? Να χωρίσουμε. Έχω κουραστεί πια, θέλω να μείνω λίγο μόνος μου. Γιατί, τι έγινε, γιατί? Έχω κουραστεί, με έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση, Ελένα. Τι ακριβώς έχει κουράσει, ρε Μάριε? Όλα αυτά που γίνονται, Ελένα, μεταξύ μας, οι γκρίνιες, όλα αυτά που γίνονται, με έχουν κουράσει. Δεν μπορώ. Πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να ηρεμήσω. Ωραία, κάτσε να το συζητήσουμε. Να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Τι να συζητήσουμε, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Θέλω να χωρίσουμε. Έχει συμβεί κάτι άλλο και δεν μου το λες? Ναι, έχει συμβεί κάτι άλλο. Τα έχω ξαναβρει με την πρώην μου. Τι! Τι λες, ρε Μάριε, και μου το λες έτσι? Στο λέω έτσι, Έλενα, δεν γίνεται. Θέλω να χωρίσουμε, να τελειώσουμε. Καλά τόσο αλήτης είσαι. Δηλαδή τόσο καιρό συγγνώμη τα έχεις με μένα και με αυτή και με κορόιδευες. Αυτά είναι τα αντριλίκια σου. Αυτά είναι τα παντελόνια σου. Το αποτέλεσμα... Σου. Ναι, βρει το αποτέλεσμα όμως και εγώ σε ποιο θα πω αυτό που μου έχεις κάνει. Δεν ξέρω. Δεν σε πιστεύω. Δεν ξέρω. Δεν σε θέλω πιστεύω να χωρίσουμε απλά. Ναι, ωραία, έχουμε χωρίσει ήδη. Γιατί εγώ σε χωριζώ και εσύ εμένα. Άιντε. Εγώ το στηρίζω. Διότι στηρίζω την ειλικρίνεια. Πήγε με απόλυτη ειλικρίνεια. Στα ίσια. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν λόγια ψέματα. Όμως, γιατί την πρώην την πενόβγαζε στο σπίτι πριν ακόμα, που ήταν αραβωνιασμένο. Ναι, αλλά είχαν προβλήματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τέλος. Και ανώριμοι. Πάρα πολύ. Η ειλικρίνεια είναι πάντα εύπεπτη. Έχω θέματα πολύ μεγάλα με τα ψέματα. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει τελευταία, αλλά τα ανακαλύπτω. Σκευωρίες και να μου λένε ψέματα. Ψέματα. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου. Πες αλήθεια, ρε παιδί μου. Πες μου αλήθεια. Πες μου αλήθεια και εσύ και οι φίλοι σου και οι φίλοι μου και το περιβάλλον. Λέγεται αλήθεια. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί μετά θα ανακαλύπτω τα ψέματα. Ανακαλύπτω αυτά τα μικρά ψέματα. Μπορεί να είναι από κάτι πολύ μικρό. Και τελικά είναι πιο μεγάλα, γιατί από πίσω έχει παιχτεί ένα περίεργο παιχνίδι πίσω από την πλάτη σου. Που δεν υπήρχε λόγος να παιχτεί, να κατέβονται ο ένας μπλε και το άλλο. Δεν υπάρχει λόγος για ψέματα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Αλήθεια. Αλήθεια στα ίσα. Γίνεται αυτό. Έτσι. Ξέρω εκείνο. Ψέματα, ποιο λόγο ψέματα. Εγώ όταν βλέπω ψέματα, εξαφανίζομαι σε όλους τους τομείς. Λοιπόν.